Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα περίπου. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα περίπου για να αναλύσουμε σύγχρονα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στο ζήτημα του θαύματος και να αναλύσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή ποιος μπορεί να κάνει θαύμα στην εποχή μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις μεγάλες μορφές του γέροντος Πορφυρίου, του γέροντος Παϊσίου, του γέροντος Ιακώβου και να αναλύσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή την διαφορετικότητα των ανθρώπων αυτών, την πνευματικότητα των ανθρώπων αυτών, την διαφορετικότητα της ζωής των ανθρώπων αυτών. Πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που πολλές φορές λένε οι άνθρωποι της εποχής μας είναι ότι δεν καταλαβαίνω την Καινή Διαθήκη ή δεν καταλαβαίνω τα κείμενα των φιλοσόφων ή την λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δεν ισχύει, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, μέσα από μια έρευνα που έγινε μέσα από μεγάλους γλωσσολόγους έδειξε ότι η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 4.900 λέξεις, εκ των οποίων οι 2.200 περίπου λέξεις είναι λέξεις που μιλάμε στην καθομιλουμένη, άλλες 2.000 περίπου λέξεις είναι λέξεις που τις καταλαβαίνουμε και υπάρχουν και 400 λέξεις περίπου που αυτές δεν τις χρησιμοποιούμε αλλά μπορούμε να τις γνωρίσουμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τα Ιερά Κείμενα, ειδικά η Καινή Διαθήκη, αποτελείται από λέξεις που τις ομιλούμε και τις γνωρίζουμε, δηλαδή τις ελληνικής γλώσσας. Και δεύτερον, και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, θα ήθελα να πω ότι κάτι άλλο που πολλές φορές ακούμε και μέσα από την εκπομπή είναι και μας ρωτάνε τι σχέση έχει η φιλοσοφία με την πατρική θεολογία. Έχει μεγάλη σχέση, διότι και ο Πλάτωνας, παραδείγματος χάρη, μέσα από τα κείμενά του μας έδωσε χαρακτηριστικά ιδιώματα του Θεού, τα οποία τα επικρότησε αργότερα η χριστιανική θρησκεία. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στον Τίμιο του Πλάτωνα. Ξέρουμε επίσης ο Σωκράτης ότι μίλησε για την αθανασία της ψυχής, το βλέπουμε στο Πλάτωνα, στο Φέδωνα του Πλάτωνα και επίσης πολλούς άλλους φιλοσόφους. Έτσι λοιπόν υπάρχει άρρηκτη σύνδεση και σχέση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας, καθώς και ο Πυθαγόρας μιλάει για σώμα, μιλάει και για την αθανασία της ψυχής. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνδέουν και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να μιλάμε για σύνδεση της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Περνάω και καλησπερίζω τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της εκπομπής μας, για να συζητήσουμε μαζί, κύριε Ατζακλή, και σήμερα διάφορα σύγχρονα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα. Το σημερινό θέμα, κύριε Ατζακλή, είναι ποιος μπορεί να κάνει θαύμα. Και θα μιλήσουμε για τις προσωπικότητες των μεγάλων γερόντων, γιατί πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας αναζητούν, ψάχνουν, ερευνούν και θέλουν να βρουν ανθρώπους για να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματά τους. Να σχεδιαγραφήσουμε λοιπόν στην πορεία της εκπομπής τους μεγάλους αυτούς γέροντες και να δείξουμε και να μας πείτε και στην άποψή σας ότι μέσα από την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος που οι μεγάλοι αυτοί γέροντες είχαν, μπόρεσαν και θεράπευαν ασθενείς και επίλυαν διάφορα προβλήματα της εποχής μας και ουσιαστικά ενώ δεν είχαν την μόρφωση, την πανεπιστημιακή μόρφωση, όμως ήσαν σοφοί και ουσιαστικά αποτέλεσαν για μας που τους γνωρίσαμε οδοδείκτες για την ζωή μας. Κύριε Χρυδουλάκη μου, κύριε καθηγητά μας, πράγματι αυτό που είπατε είναι ένα γεγονός. Το ότι ο πατέρας Παΐσιος και ο πατέρας Πορφύριος ήταν αληθινές αποδείξεις του ότι ο Θεός υπάρχει και ο Θεός φροντίζει για τους ανθρώπους και είναι κοντά μας, εν αντιθέσει με κάποιους που νομίζουν ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε και είμαστε ορφανοί επάνω στη γη. Όμως να επισημάνουμε ότι ο πατέρας Πορφύριος και ο πατέρας Παΐσιος ήταν του δημοτικού άνθρωποι και αυτό ίσως ένα μήνυμα από το Θεό ότι δεν είναι μόνο η μόρφωση στον άνθρωπο που τον κάνει άνθρωπο, αλλά είναι η σοφία του Θεού, όπως είπατε, και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Η φώτιση του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε καθαρό άνθρωπο, σε καθαρή καρδιά, σε άνθρωπο ο οποίος είναι άδολος και δεν θέλει να κάνει το κακό, αλλά θέλει να κάνει το καλό. Παίζει μεγάλο ρόλο, η προδιάθεση του ανθρώπου παίζει πάρα πολύ
σπουδαίο ρόλο. Γιατί αν αυτή η προδιάθεση του ανθρώπου δεν υπάρχει, τότε ο άνθρωπος αποκτηνώνεται. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κοσμάς ο Αιωτολός έλεγε πάντοτε ότι τα άθεα γράμματα θα μας καταστρέψουν. Δηλαδή οι άνθρωποι των αθέων γραμμάτων. Και δείχτε μια ματιά στην ιστορία να δείτε τι μόρφωση είχαν αυτοί οι δικτάτορες κλπ. Ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη κλπ. Ήταν πανεπιστημιακοί. Νομίζω ο Μουσολίνη ήταν δικηγόρος και ο Χίτλερ ήταν. Είχε βγάλει. Πολυτεχνείο, κάτι είχε βγάλει. Είχαν μόρφωση. Ναι. Είχαν μόρφωση. Λοιπόν, από τους μορφωμένους λοιπόν έρχεται το κακό και όχι από τους απλούς στην καρδία, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος και άλλοι πολλοί, ο πατήρ Εφρέμ, ο πατήρ. Πολλοί θα το θυμηθούμε στη συνέχεια. Είπατε για το λόγο του Θεού, είπατε για το Ευαγγέλιο προηγουμένως και μου άρεσε αυτό που είπατε και δεν το ήξερα. Ειλικρινά με. Ένιωσα έτσι μια ευχάριστη έκπληξη. Με εκπλήξατε ευχαρίστως με το να πείτε ότι από τις 4.900 λέξεις. Είναι μια έρευνα κάποιων γλωσσολόγων. Ναι, ίσως είναι και ξένων. Γιατί εμείς δεν. Του Γεωργίου Χατζηδάκη συγκεκριμένα ήταν ένας παλαιός γλωσσολόγος. Α, ναι, ο Χατζηδάκη είναι σπουδαίος. Σπουδαίος γλωσσολόγος. Από το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, ναι, ο γλωσσολόγος. Αυτός και ο Γκέτε ήταν οι δύο άνθρωποι στον πλανήτη που γνώριζαν 30 γλώσσες. 30 γλώσσες, ναι. Σπουδαίος γλωσσολόγος. Σπουδαίος γλωσσολόγος. Ο Ζηδάκης, που μέσα από την δική του έρευνα, Ρεθύμνιος, στην έρευνά του λέει ότι είναι 4.900 ελληνικές λέξεις από την Ελληνική Διαθήκη. Βεβαίως. Και μόνο 400 λέξεις δεν τις γνωρίζουν. Να σου πω και κάτι, σε μια τηλεοπτική κατάσταση εκεί πέρα από αυτές τις δύο, δεν τις λέω εκπομπές, καταστάσεις είναι, έλεγε κάποιος ότι η δραχμή, λέει, έκανε ερώτηση. Στο Πανελλήνιο εκεί, στα παιδιά που ήταν εκεί πέρα κάτω, λέει πότε η δραχμή εμφανίστηκε στην ελληνική πραγματικότητα και είπανε το 1700 τόσο. Ενώ το Ευαγγέλιο μιλάει για δραχμή. Ναι, βέβαια. Η χαμένη δραχμή που λέει. Καλά, δεν διαβάζουν αυτοί ποτέ, δεν ξέρουν. Δεν ξέρω, ή το κάνουν επίτηδες. Η δραχμή είναι προ Χριστού νόμισμα, δεν είναι τελευταίο νόμισμα. Ξεκινήσαμε τη ζήτηση αυτή, κυρία Τζακλή, γιατί όπως και εσείς γνωρίζετε, πολλές φορές σημερινή εποχή κάποιοι περνάνε το μήνυμα ότι ο λόγος του Ευαγγελίου, ο λόγος των φιλοσόφων, όλα αυτά τα κείμενα είναι πολύ δύσκολα, είναι απρόσιτα για τους πολλούς. Και ότι δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και ότι μακριά από όλα αυτά τα κείμενα δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Γι' αυτό θέλουμε να δείξουμε μέσω αγαπητούς τηλεθεατές και φίλους ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ουσιαστικά υπάρχουν πολλά τεκμήρια. Το χρηματιστήριο το καταλαβαίνουμε εύκολα. Δεν θέλει να χάσουμε πολλές ώρες για να μάθουμε. Εγώ δεν ξέρω τι είναι χρηματιστήριο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι χρηματιστήριο ποτέ. Έτσι που είναι οι μετοχές και γιατί πέφτουν και γιατί ανεβαίνουν και αυτά είναι για μένα άγνωστα πράγματα. Πώς κάθονται και μαθαίνουν για το χρηματιστήριο, για το προπό, για όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσα αυτά συστήματα υπάρχουν εκεί πέρα, πέσουμε, και δεν κάθονται να διαβάσουν λίγο το Ευαγγέλιο. Αλλά και το άλλο που είναι φοβερό και πρέπει πάντοτε να το τονίζουμε, ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε αυτουσίως στην ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα την ομιλουμένη της εποχής εκείνης, των ελληνιστικών χρόνων. Δηλαδή των χρόνων. Μετά το Μέγα Αλέξανδρο, έτσι δεν είναι. Ναι, μετά το Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Αυτή είναι η ελληνιστική χρόνια, όπως πολύ καλά ξέρετε. Μιλάτε και εσείς για τον Πλωτίνο στα βιβλία σας. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο το άρθρο σας για τον Πλωτίνο. Θα πρότεινα στους αγαπητούς φίλους να το διαβάσουν αυτό, τη σιωπή στον Πλωτίνο και το πρώτο σας βιβλίο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, καθώς και το δεύτερο. Αλλά και τη σιωπή στον Πλωτίνο, διότι εάν ο άνθρωπος δεν καταλάβει τη δικιά του ρίζα, τη δικιά του φιλοσοφία, δεν μπορεί να προχωρήσει και να καταλάβει τα περαιτέρω. Βλέπουμε με ανησυχία ότι πολλοί άνθρωποι απομακρύνονται από το Λόγο του Θεού, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Και υπάρχουν τόσα βοηθήματα για το Ευαγγέλιο, μα τόσα βοηθήματα που θα έλεγα ότι έχει συντελεθεί ένα παγκόσμιο θαύμα σήμερα στην Ορθοδοξία από μία άποψη, ότι υπάρχουν και στο ίντερνετ τόσα πολλά κείμενα που να δει κανείς για το Ευαγγέλιο και για τα πατερικά κείμενα, σχεδόν μπορεί να κατεβάσει στο ίντερνετ όλα τα πατερικά κείμενα του Μινκ. Τα οποία είναι πολλές χιλιάδες σελίδες. Πολλές χιλιάδες σελίδες. Επομένως, μάλλον δεν θα υπάρχει, πώς να το πω τώρα, δεν θα υπάρχει εκ του Θεού κάποια επίοικια για εκείνους οι οποίοι έχουν βγάλει ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο και λένε: εγώ δεν ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο, δεν θέλεις ένα μάθημα. Η γνώση του Ευαγγελίου είναι μεγάλο πράγμα στη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι και ακροατές μας, και θα έλεγα ότι κάθε μέρα μπορούσαμε να διαβάζουμε μία-δύο σελίδες από το Ευαγγέλιο, τουλάχιστον το Ευαγγέλιο της Κυριακής, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Mm-hmm. Όπως το κάνουμε κάθε φορά. Όπως το κάνουμε κάθε φορά. Γιατί μας κάνει πάρα πολύ καλό ψυχικά, μας φέρει μια ηρεμία μέσα σε αυτή τη δίνη που ζούμε, στην πραγματική έτσι
συγκοπάτη των καιρών. Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε πράγματα που πολλές φορές στην εποχή μας τείνουν να ξεχαστούν. Όπως έχουμε ξαναπεί, όπως έχουμε ξαναδεί μέσα από τις σελίδες εφημερίδων και μέσα από την ελληνική τηλεόραση, βλέπουμε πολλοί να ασχολούνται για την οικονομία, για το έλλειμμα και την οικονομική κρίση, αλλά λίγοι όμως ασχολούνται με την εξίσωση των αξιών που ουσιαστικά η ίδια η αξία, η ψυχή του ανθρώπου, η αξία του ανθρώπου ουσιαστικά μας καθιστά και μας κάνει διαφορετικούς από τα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα στη φύση. Και είναι αυτό που μας δίνει το θεϊκό στοιχείο που υπάρχει μέσα μας. Αυτό λοιπόν θέλουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή και αυτή ήταν η αρχή σκέψη μου, κύριε Τσακλίνα. Να μπορούμε μέσα από τα θέματα αυτά, μέσα από το Ευαγγέλιο που μας παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη, θεουθέλοντος, να παρουσιάσουμε θέματα τα οποία... Ταπεινά προσπαθούμε εδώ στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ταπεινά προσπαθούμε να αρθρώσουμε και εμείς λίγο από τον Ευαγγελικό Λόγο. Έτσι θα έλεγα λοιπόν ότι στην προηγούμενη μας συνάντηση είχαμε μιλήσει για το σπόρο, αν θυμάστε, και πόσα είδη σπόρου έχουμε, πόσες είδη αντιμετώπισης του Θεϊκού Λόγου μέρος των ανθρώπων. Σήμερα όμως, το σημερινό μας αφορά το Λουκά στο 10ο κεφάλαιο και στο 16ο στίχο που λέγεται «Η χαρά των μαθητών». Και τι συνέβη? Επέστρεψαν οι 70 μαθητές, ο Κύριος είχε 12 μαθητές κοντά του, πάρα πολύ κοντά του, εκ των οποίων τους 3 είχε πιο αγαπημένους, γιατί επιτρέπεται αυτό να έχουμε και κάποια πιο αγαπητά πρόσωπα στη ζωή μας, να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα αγαπάμε κάποιους άλλους. Δεν είναι κακό αυτό. Να γίνεται μια πνευματική μικρή διάκριση ανάλογα με το. Και ρωτάει κάποιος, γιατί λέει ο Χριστός αγαπούσε τον Ιωάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο περισσότερο από τους άλλους? Και η απάντηση είναι ότι αυτοί αγαπούσαν περισσότερο τον Χριστό και ο Χριστός ανταποκρινόταν σε αυτήν την αγάπη εν ίσης όρης. Διότι εάν κάποιος σε αγαπάει και δεν ανταποκρίνεται στην αγάπη του, είναι και αδική, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η χαρά των μαθητών λοιπόν ήταν ότι επέστρεψαν οι 70 μαθητές, ο δεύτερος κύκλος μαθητών που είχε πιο έξω ο Χριστός, και οι οποίοι του είπαν ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Και η απάντηση του Χριστού ήταν να μην χαίρεστε τόσο για αυτό το λόγο. Διότι να χαίρεστε περισσότερο, διότι τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό. Και εκείνη τη στιγμή είπε ότι είδα τον Σατανά ως αστραπή πεσόντα εκ του ουρανού. Το θέμα του Σατανά. Βλέπουμε στο Ευαγγέλιο ότι αναφέρεται το θέμα Σατανάς. Και θα ήθελα έτσι για λίγο. Πείτε μας, γιατί είναι ένα θέμα σημαντικό, ναι, να δώσουμε μια απάντηση. Πολλοί θεωρούν και ότι ο Σατανάς δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι κάτι αφηρημένο, κάτι γενικό. Λένε και ότι είναι και χριστιανοί. Και η ερώτηση η κλασική είναι, η οποία είναι παγιδευτική ερώτηση, μα πιστεύεις στον Σατανά? Δεν πιστεύω στον Σατανά, πιστεύω στον Χριστό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει Σατανάς. Αφού το Ευαγγέλιο αναφέρεται και λέει ότι πείραξε τον Χριστό και ότι ο Χριστός ήρθε εδώ για να αντιμετωπίσει τον Σατανά και να του πάρει τα λάφυρα, όπως λέει, δηλαδή τις ψυχές από τον Άδη και τους ανθρώπους να τους κατατοπίσει έτσι καλά, ώστε να μην είναι θύματα του Σατανά. Είναι δυνατόν ο Σατανάς να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο? Ο Σατανάς είναι κατά την παράδοσή μας και την Ευαγγελική και την Προφορική, είναι ο εκπεσόν άγγελος, ο Ιωσφόρος, ο οποίος ήταν ένας μέσα στο 1/3 των ταγμάτων των αγγέλων που, τα οποία παρέσυρε, ήταν αρχηγός των αγγέλων, ο Ιωσφόρος, εκείνος δηλαδή που έβγαζε κατά κάποιο τρόπο το φως. Έτσι έχει βγει η έννοια του Ιωσφόρου και έχει μείνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό υπάρχουν και Ιωσφοριστές στην Αμερική. Είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον Σατανά, έχουν εκκλησία του Σατανά. Υπάρχουν μέσα με εκείνα. Δεν είναι λοιπόν ανύπαρκτο πρόσωπο, ούτε μια κατάσταση καλού και κακού μες στον άνθρωπο, γιατί λέει όλα μέσα μας είναι. Μα όλα, αν όλα μέσα μας είναι, τότε ο Θεός που είναι? Είναι και μέσα μας ο Θεός, αλλά είναι και αυθύπαρκτος ο Θεός δίχως εμάς. Πριν υπάρξουμε εμείς σαν άνθρωποι και η γη, ο Θεός υπήρχε. Επομένως, μην τα συγχαίρουμε. Δεν λέω για εσάς, αλλά μόνο εσείς τα γνωρίζετε ως εκπαιδευτικός πολύ καλά τα θέματα αυτά, ως καθηγητής. Αλλά να μην γίνεται αυτή η σύγχυση. Δεν πιστεύουμε στον Σατανά, πιστεύουμε στον Χριστό, πιστεύουμε στον Θεό. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει Σατανά, πιστεύουμε στην ύπαρξη του Σατανά. Αυτό λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα, ότι ο Σατανάς είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Πείραξε τον Ιώβ, τον αρχαίο εκείνο άνθρωπο, ο οποίος πειράχτηκε λέει από τον Σατανά. Ο Σατανάς έκανε βόλτες στη γη και περιφερόταν λέει στη γη και είπε στο Θεό, ή μάλλον του είπε ο Θεός. Για να αποδείξει βέβαια σε εμάς, αυτό έγινε, για να αποδείξει σε εμάς την πιστότητα αυτού του ανθρώπου, την πίστη που είχε αυτός ο άνθρωπος. Λέει, βλέπεις πόσο πιστός και ευλαβής είναι σε μένα ο Ιώβ. Και του λέει ο Σατανάς, μήπως λέει,
τσάμπα, δίχως λεφτά, δίχως κάποια περιποίηση, σε αγαπάει. Για πάρ' το αυτά που έχει, να δούμε αν σε αγαπάει. Του παίρνει λοιπόν αυτά που έχει και συνεχίζει ο Ιώβ να τον αγαπάει το Θεό και να λέει, ο Κύριος μου έδωσε, ο Κύριος μου πήρε. Λέει, για πάρ' του και τα παιδιά τώρα, ας πούμε, σκότωσε του τα παιδιά, πλάκωσε το σπίτι του τα παιδιά κλπ. Και στο τέλος του έδωσε και μια βαριά αρρώστια που ξυνόταν και καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά ο Ιώβ για να ανακουφίζεται από τις οδυνηρές αυτές καταστάσεις που είχε. Και ήρθε και η γυναίκα του από πάνω και του είπε ότι βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Και λέει, τόσο άμυαλη είσαι, λέει, το Θεό θα βλαστημίσει. Ο Θεός λέει, μας τα έδωσε, ο Θεός μας τα πήρε, λέει. Δεν μπορεί να μας τα ξαναδώσει ο Θεός κλπ. Είχε δηλαδή πειρασμούς και από τη γυναίκα του και από τους φίλους του ο Ιώβ. Παρόλους τους άλλους πειρασμούς που είχε. Και αποκαταστάθη μετά, αφού έγινε αυτό το πράγμα, και υπέφερε ο καημένος ο Ιώβ για να αποδείξει ο Θεός σε εμάς περισσότερο και στον Σατανά, ο οποίος εκαυχάτω ότι τίποτα δεν γίνεται από αγάπη σκέτη προς τον Θεό, αλλά όλα είναι ιδιωτελή. Γιατί οι κακοί άνθρωποι, ξέρετε, ότι δεν παραδέχονται την ανιδιωτέλεια. Δεν την παραδέχονται. Λένε, δεν μπορεί να είναι ανιδιωτελός αυτό. Κάπου σου λέει, εσύ παίρνεις λεφτά για να πηγαίνεις εκεί και να κάνεις αυτό. Χρηματίζεσαι. Πας εκεί στην τηλεόραση, κάπου παίρνεις λεφτά. Κάνεις αυτά με τα βιβλία σου, κάπου παίρνεις λεφτά. Δεν παραδέχονται την αφιλοκερδή. Γιατί οι ίδιοι δεν θα το κάναν ποτέ. Έτσι, έτσι. Απλό είναι. Αυτοί μετράνε με τα λεφτά την ανθρωπότητα. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, όπως ο πατέρας Παΐσιος και Προφύριος, τα δώσαν όλα στο Θεό και δεν κρατήσαν τίποτα για αυτούς. Και λοιπόν, αφού τους είπε αυτό, ότι έβλεπα τον Σατανά σαν αστραπή να πέφτει από τον ουρανό, τους είπε ότι ιδού, σας δίνω τώρα εξουσία να πατάτε σε φίδια και στους σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αυτή είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός στους πιστεύοντας αυτόν. Ξέρετε, και αυτό μετά κάποιοι δυστυχώς στην εποχή μας, κύριε Τσακλή, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι προσπαθούν να παρουσιάζουν τους δαιμονισμένους ότι είναι επιληπτικοί. Ότι ναι. Κάποιοι λένε, ενώ θέλω να μου πείτε και την άποψή σας, γιατί κατακόρουν πολλές ναι. φορές, έχουμε δει σε διάφορα. Ναι. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό πάρα πολύ, αλλά θα σας πω την άποψή μου. Πείτε μου λίγο, ναι. Η άποψή μου είναι η εξής, ότι ο Σατανάς επωφελείται από μια κατάσταση άσχημη της υγείας του ανθρώπου. Υποφελείται. Στον άρρωστο άνθρωπο μπορεί να τον επιράξει. Να πάει να τον επιράξει πιο πολύ από έναν υγιή. Γιατί βλέπει ότι και τη στιγμή είναι πιο ευάλωτος. Μπορεί να του περάσει πιο πολύ τα μηνύματά του. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει και το ένα και το άλλο. Πώς μπορούμε να κάνουμε τώρα αυτή τη διαφορική διάγνωση, θα λέγαμε. Είναι στον έμπειρο πνευματικό να το κάνει αυτό, να καταλάβει ως πού σταματάει η ψυχική αρρώστια και πού αρχίζει η πνευματική και σωματική κατάσταση. Διότι να ξέρετε και αυτό που λέμε ότι είναι ψυχοπαθής, θα έπρεπε ο όρος να είναι νευροπαθής. Διότι η ψυχή πάσχει ούτως ή άλλως από πολλά, όπως ξέρετε, πάθη. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πάθη της ψυχής είναι και τα πάθη του σώματος. Τα πάθη του σώματος είναι λίγο διαφορετικά. Αν σε κάποιον επονά το στομάχι του έχει πάθει κάτι, μια λίμωξη, στα έντερα ή στους νεφρούς ή οπουδήποτε, ο άνθρωπος αυτός είναι επιρρεπής και μπορεί και να πειραχθεί από τον Σατανά. Έτσι λοιπόν, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιληπτικό σύνδρομο, πειράζονται και αυτοί από το δαίμονα. Δεν είναι το ένα ανεξάρτητο από το άλλο. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Συμβαίνει το εξής, και αυτό το πράγμα το έχουν δει πολλοί και πειραματικά. Ο δαιμονισμένος έχει και άλλες ιδιότητες που δεν τις έχει ο επιληπτικός. Δηλαδή, έχει ένα είδος προορατικού ψευτοχαρίσματος που του δίνει ο Σατανάς. Mm-hmm. Δηλαδή, τον εξαπλώνει στο πάτωμα και δεν βλέπει με το κεφάλι μπροστά και του βάζει κάποια κλειδιά στην πλάτη ή οτιδήποτε αντικείμενο. Δεν αντιδρά. Μόλις του βάλεις όμως το σταυρό ή του ρίξεις αγιασμό, αρχίζει και αντιδρά. Ενώ δεν ξέρει τι γίνεται πίσω του. Δεν ξέρει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα διαγνωστικό σημείο ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάθει κάποια επιρροή από το κακό πνεύμα, είτε έχει μπλοκαριστεί μέσα από το συνέστημά του από το δαίμονα ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι γίνεται μια διαφορετική διάγνωση, επειδή έχει μετά. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως, όταν τους πλησιάζει, σου λένε το όνομά σου, σου λένε πράγματα, δηλαδή προς τα θεολογικά συνήθως. Κατατρέχονται. Ή ενδεχομένως κάποιοι σαματίσουν την επόμενη μέρα. Μιλάνε για τον ξυλοκαρφωμένο. Τον Χριστό τον αναφέρουν έτσι οι δαιμονισμένοι κλπ. Λένε τον παπά τράκο, τραγό, παπά και τέτοια. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πλέγμα που επαναλαμβάνεται και οι έμπειροι πνευματικοί βλέπουν αν ο άνθρωπος αυτός είναι ή δεν είναι επηρεασμένος από το πνεύμα αυτό το κακό. Μην προχωρήσετε. Χρειάζεται προσευχή βέβαια και πολύ. Προσευχή. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω αγαπητούς φίλους ότι το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 211-317-01, 211-317-02, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
για το υπόλοιπο της εκπομπής και να μας πείτε την δική σας άποψη για το θέμα που αναλύουμε στη σημερινή ζωντανή εκπομπή με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, το θέμα του θαύματος. Μιλάμε για τις μεγάλες μορφές που έζησαν τα τελευταία χρόνια τον Γέροντα Πορφύριο, τον Γέροντα Παΐσιο, και προσπαθούμε λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε διάφορα θέματα της σύγχρονης εποχής. Μιλάμε για τον Σατανά, μιλάμε για θέματα που πολλές φορές κάποιοι τα θέτουν ως ερωτήματα, έχουν τέτοιου είδους ανησυχίες και εμείς προσπαθούμε να απαντήσουν. Ναι, έχουμε ένα τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια πάλι για την εκπομπή, γιατί αναπτύσσετε θέματα τα οποία σπάνια μπορεί κανείς να τα, να τα ακούσει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάνω σε αυτά τα οποία θέλουν, που λέτε, θα ήθελα και εγώ να προσθέσω το εξής, ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα και ότι η πυθία έκανε τις προβλέψεις αυτές, αλλά τις έκανε υπό το πνεύμα του απολύων, του απολυμένου, του Απόλλωνα δηλαδή. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα ο αιωσφόρος, ο διάβολος, να κάνει προβλέψεις και να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρει ο Έλληνας, ότι όντως υπάρχει αυτή η σατανική δύναμη, υπάρχει αυτό το πρόσωπο του Σατανά, το οποίο μπορεί να μας παρουσιάσει την πραγματικότητα, ναι, την εικονική πραγματικότητα σαν να είναι πραγματικότητα. Ακριβώς. Και είναι έτσι, κύριε Βασίλη. Βεβαίως. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω το εξής πάνω σε αυτά που λέτε, ναι, ότι του Σατανά του αρέσει και είναι η τακτική του πάγια να κρύβεται. Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρουσιαστεί όπως είναι, είναι τόσο αντιπαθής, τόσο απεχθής, που ο άνθρωπος αμέσως θα ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αντέξει, ας πούμε. Μάλιστα, με αυτό μάλιστα, το πράγμα. Κύριε Βασίλη, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο επάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι, όταν κάποιος, νομίζω, ο Ρωμαίος βασιλιάς, ήθελε να ρωτήσει την πυθία ποιος θα βασιλεύσει τη Ρώμη μετά τον θάνατό του, ναι, η πυθία βγήκε και του είπε ότι αδυνατό να κάνω πρόβλεψη, γιατί παιδί Εβραίος που θα γεννηθεί και είναι Θεός, με διατάσσει ή να υπάγω εις άδειν. Ναι, ακριβώς. Έτσι, δεν είναι η Ρωμαία Σίβυλα, η οποία, μπράβο, και από τότε ένας αυτοκράτορας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του ακριβώς, είπε ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και μίλησε για τον Χριστό και τον έφερε μάλιστα τον Χριστό σαν Μεσσία αναμενόμενο στη Σύγκλιτο για να τον παρουσιάσουν σαν θεότητα. Ακριβώς, ναι. Γιατί τότε θεοποιούσαν πολλούς. Ο Χριστός δεν χρειαζόταν να διαφημιστεί μέσω των Ρωμαίων, βέβαια. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά τα αναλύει πάρα πολύ ωραία ο Τρεμπέλας σε κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Και μου έχουν κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δυστυχώς όμως, μέσα στη θεολογία την οποία δεχτήκαμε, αυτά τα πράγματα δεν τα μάθαμε. Δεν μας τα είπανε ούτε καν για τις Σύμβουλες, ούτε καν υπό ποιου πνεύματος μιλούσε η πυθία κτλ. Και μέσα στην εκπαίδευση υπάρχει, βάζει το χεράκι του πονηρός, και μέσα στην εκπαίδευση ούτως ώστε να τα βγάζει αυτά και να μην, πολύ σημαντικά πράγματα να μην λέγονται. Να μην λέγονται, ναι. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα και εσάς, όποτε μπορείτε, το ξέρω ότι το κάνετε, ευκαίρως ή ακαίρως να μιλάτε στα παιδιά, διότι βεβαίως τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν, βεβαίως, τα πράγματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσω την υπόλοιπη της εκπομπής. Να είστε καλά. Ναι, έχουμε τηλέφωνο, να σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ είχα μια εμπειρία, τώρα τελευταία. Ναι. Όπως περπάταγα στον δρόμο, ξαφνικά μου βγαίνει μια φωνή από μέσα μου και μου λέει, μωρή, πήγαινε στις γραβές του τρένου να αυτοκτονήσεις. Και εγώ κάνω το σημείο του Σταυρού και λέω, Παναγία μου και Χριστέ μου, εγώ δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση να αυτοκτονήσω. Θα μένει τέτοια για αυτή τη φωνή. Και έχω δει και τους έξω από εδώ με κατσικοπόδαρα και ήταν επάνω σε άλογα. Με ολόκληρο καραβάνια είδα. Ολόκληρο καραβάνι. Και πήγα να βάλω μια φωνή να φωνάξω και εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος κύριος και μου κλείσε το στόμα να μην φωνάξω. Ναι, όχι, να μην έχετε την περιέργεια να τους βλέπετε. Καλύτερα να κάνετε το σταυρό σας να φεύγουν. Ναι, έκανα το σταυρό μου. Γιατί λέει και ο πατέρας Παΐσιος προσευχήθηκε κάποτε για το δαίμονα και είπε στο Θεό να τον ευάλει. Ξέρετε και τι άλλο είδα. Στον παράδεισο, το δαίμονα, και ο δαίμονας ξέρει τι του είπε. Τι σε νοιάζει εσένα, βρε, που θα πάω εγώ, του λέει. Χαζέ, του λέει, κάπως έτσι, τον επρόσβαλε. Κάτι θέλετε να πείτε, να σας ακούμε. Μια μέρα σκόλαγα από τη δουλειά μου,
Και όπως περπάταγα με τα πόδια, γιατί ήταν, όλη την ημέρα ήμουν στην καρέκλα και δούλευα, ήμουν κορδελιάστρα. Και λέω, ας περπατήσω λίγο μέχρι το σπίτι μου, από την καλυφθέρα στο ρούχ. Και λέω, ας περπατήσω. Και εκεί στον ουρανό είδα ένα σταυρό και έγραφε εν τούτο Νίκα. Και το είδα και εγώ αυτό, όπως το είχε δει ο Άγιος Κωνσταντίνος. Και έκανα σταυρό μου και ξέρετε που ήταν απέ. Ήταν από πάνω, πήγα για κοντά και το είδα πάνω από το αστυνομικό τμήμα του Ταύρου. Μάλιστα. Και ήταν, πώς βλέπετε το ουράνιο τόξο, έτσι φανερώθηκε και σε μένα, ναι. Τώρα ωραία, δεν ξέρω. Ο κόσμος έχει εμπειρίες. Έχει εμπειρίες, οπότε όποιος επιθυμεί αγαπητός φίλος μπορεί να πάρει. Και εμείς έχουμε προσωπικές εμπειρίες, αλλά καλύτερα μην τις αναμοχλεύουμε. Σιγά σιγά εμείς προσπαθούμε να τις. Κάποια πράγματα μας έχει δείξει και ο Θεός και μας δείχνει καθημερινά. Αν έχεις να τηλεφωνηθείς με έναν άνθρωπο γνωστό σου 6 μήνες ή ένα χρόνο και ξαφνικά τον σκεφτείς και σε πάρει τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Σίγουρα, όλα αμέσως αυτά δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, αυτό, γι' αυτό σήμερα το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τα θαύματα, γιατί πολλές φορές στην εποχή μας, κυρία Τζακλή, υπάρχουν και ψευτομεσίες, υπάρχουν άνθρωποι όπου λένε ότι κάνουν θαύματα και ο κόσμος, επειδή έχει προβλήματα, υπάρχουν ασθένειες, αρρώστιες, τρέχει αριστερά και δεξιά. Γι' αυτό θέλω και μέσα από την εκπομπή να σχεδιαγραφήσουμε και να μπορεί ο κάθε άνθρωπος της εποχής να καταλάβει μέσα από την επαφή με κάποιους τέτοιους ανθρώπους τελικά ποιος είναι ένας αληθινός Άγιος, ποιος είναι ένας άνθρωπος του Θεού, αλλά και από την άλλη πλευρά ποιος είναι ένας άνθρωπος του διαβόλου. Ναι. Το κάνετε σαν ερώτηση? Όχι, αυτό προσπαθούμε να το αναλύσουμε γενικότερα για να καταλάβουν και ο κόσμος γενικότερα το σκεπτικό μας, γιατί βάλαμε αυτό το θέμα στη σημερινή εκπομπή. Ναι. Και γενικότερα τι προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε μέσα από τη σημερινή ζωντανή εκπομπή. Μάλιστα. Θέλετε, ναι, είχατε σταματήσει να μας πείτε. Ναι, στη συνέχεια μας. Ωραία, για πείτε μας. Λοιπόν, ο Θεός δίνει εξουσία στους ανθρώπους τους δικούς του, και τι εννοώ ανθρώπους δικούς του. Όχι τους αναμάρτητους, γιατί δεν υπάρχουν αναμάρτητοι. Όχι τους Άγιους, αλλά ακόμα και τους αγωνιζόμενους χριστιανούς. Τους πιστεύοντας αυτόν. Διότι δεν θα καταξιωθούμε εμείς, αυτοί το είδους οι χριστιανοί που είμαστε, εγώ τουλάχιστον, από τις πράξεις μου ή από τις σκέψεις μου ή από οτιδήποτε ή από αυτά, παρά μόνο από τη μετάνοια και από την πίστη, αν έχουμε λίγη πίστη στον Χριστό. Από εκεί θα σωθούμε. Και από το αν παρακαλέσουμε το έλεος του Θεού να μας λυπηθεί. Διότι δεν έχουμε τίποτα να επιδείξουμε στο Θεό άξιο σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι να έχουμε ένα φρόνημα έτσι ταπεινό, το τελωνικό φρόνημα, και όχι να είμαστε ότι εμείς θα σωθούμε και οι άλλοι θα χαθούν κλπ. Διότι αυτό είναι, ξέρετε, αυτό είναι καταστροφή για το πνεύμα, για τον άνθρωπο. Ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν δίνει περήφανη στάση απέναντι στο Θεό, ότι εμείς είμαστε κάτι. Εμείς δεν είμαστε τίποτα και ο Θεός ό,τι θέλει. Πάντως όμως, λέει, ο Θεός μας δίνει μια εξουσία να κάνουμε τη δύναμη του Σατανά και τις μηχανές του. Δηλαδή ο Σατανάς είναι ένας μηχανικός, τώρα με λίγα λόγια, ο οποίος σκέφτεται τι παγίδες θα κάνει. Αυτές είναι οι μηχανές. Ο Μέγας Αντώνιος είδε τις παγίδες, λέει, του Σατανά απλωμένες σε έναν κάμπο, σε μια κοιλάδα. Τώρα τι είδε, βέβαια, ενοράματι ο άνθρωπος. Και είπε, ω Θεέ μου, λέει, ποιος θα σωθεί με τόσες παγίδες που κάνει ο πονηρός, ας πούμε. Και άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που λέει, η ταπεινοφροσύνη, Αντώνιε. Η ταπεινοφροσύνη, δηλαδή ο ταπεινός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος ακολουθεί ταπεινά τις εντολές του Θεού. Και δεν υπεραίρεται, δεν νομίζω ότι είναι. Πριν προχωρήσετε, ας ακούσουμε τη λεμονέ, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα μια ερώτηση. Υπάρχει και το καλό και το κακό πνεύμα? Ωραία. Σημειώστε το, γιατί έχουμε ένα τηλέφωνο και να απαντήσουμε. Σημειώστε το, κυρία Τζακλή. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, όχι, μόνο αυτή την ώρα. Παρακολουθήστε την εκπομπή και θα απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ που μας πήρατε τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση μέσα από το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο και να συγχωρέσει τις αμαρτίες του. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λέει όμως σε κάποιο σημείο το Ευαγγέλιο, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός λέει πως όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται εκτός από το αν βλασφημίσει κάποιος το πνεύμα το Άγιο. Ναι, ναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Θα σας πω ότι είναι το πνεύμα το Άγιο. Η βλασφημία του πνεύμα το Άγιο. Και εκεί που στενοχωρούμε και μπερδεύουμε περισσότερο είναι ότι στον κόσμο που ζούμε, ιδιαίτερα σήμερα, εγώ δεν βλέπω πουθενά να μην προσβάλλεται και να μην ιδρύεται το πνεύμα το Άγιο. Έχετε δίκιο. Πώς θα σωθούμε τότε? Ναι. Να απαντήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να είστε καλά και να σας απαντήσουμε. Παρακολουθήστε μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσουμε. Θα σας απαντήσουμε αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Θα πούμε και για το καλό και το κακό πνεύμα.
αλλά να πούμε αυτό το, είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να το σκιαγραφίσουμε. Λοιπόν, μίλησε ο Χριστός για την προσβολή του Πνεύματος του Αγίου όταν έκανε θαύματα και οι Φαρισαίοι του έλεγαν ότι εσύ με το δύναμη του Σατανά έκανες αυτά τα θαύματα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αγαθή προαίρεση του Χριστού, το μεγαλείο, το θεανθρωπικό μεγαλείο του Χριστού και τα απέδιδαν όλα στο σατανικό πνεύμα. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ξεχωρίσει τόσο πολύ το καλό από το κακό, αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως έξω από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα σου δίνει να καταλάβεις ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις το καλό και να το λες κακό, έτσι. Να βλέπεις τη μέρα και να τη λες νύχτα. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν δεν θα συγχωρεθεί εκείνος ο οποίος δεν θα μετανοήσει ουσιαστικά και δεν θα αποδεχτεί τον Χριστό σαν Θεό. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σαν να βλαστημάει, ο άθεος είναι σαν να βλαστημάει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ο βλάσιμος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό λέει: δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει καλό πνεύμα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα μηδενίζει όλα. Έτσι. Αυτό είναι βλασφήμια κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η απιστία είναι. Όλες οι άλλες αμαρτίες συγχωρούνται. Το να σκοτώσεις ακόμα άνθρωπο συγχωρείται. Που σοκάρει τόσο πολύ μερικούς. Μα να σκοτώσεις άνθρωπο και να συγχωρεθείς. Ο ληστής λοιπόν πώς συγχωρέθηκε. Είναι ακραίο το παράδειγμα. Δεν πρέπει κανείς να σκοτώσει άνθρωπο. Αλλά και εάν μετανοήσει, λέει ο Θεός τον συγχωρεί. Ο Παύλος ήταν κυνηγός χριστιανών. Ταλαιπώρησε τους χριστιανούς. Δεν ξέρουμε αν είχε σκοτώσει κιόλας. Πάντως ήταν, λέει, στο θάνατο του Αγίου Στεφάνου, του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, λέει, ήταν παρόν εκεί και ευχαριστιότανε μάλιστα που λιθοβολούσαν τον Αγίο Στεφάνο. Επομένως, δεν θα έπρεπε να συγχωρεθεί, συγχώνα με μερικούς. Και όμως, όχι μόνο συγχωρέθηκε, αλλά έγινε ο ένας μετά τον ένα, όπως λένε μερικοί. Ο ένας μετά τον ένα, εγώ νομίζω ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης. Μετά τον Χριστό έρχεται η Παναγία, βεβαίως, οπωσδήποτε η Παναγία, αλλά από τους άνδρες έρχεται ο Άγιος Ιωάννης, νομίζω. Πριν προχωρήσει και δώσουμε και άλλη ερμηνεία στο ερώτημα, να ακούσουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Που λέγατε για τους γέροντες. Ναι. Προηγουμένως θυμήθηκα τον πατήρ Ιάκωβο Τσαλίκη. Mm-hmm. Τον Όσιο Δαβίδ. Ναι. Πώς? Τον πατέρα Ιάκωβο. Τον πατήρ Ιάκωβο, ναι. Ναι, ναι. Τον Όσιο Δαβίδ. Ναι. Τον Άγιο Νεκτάριο. Βεβαιότατα. Θυμήθηκα και ήθελα να πω ότι ο Θεός στέλνει, λέω λόγια που έχω ακούσει μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας, ο Θεός στέλνει κάθε 100 χρόνια έναν Άγιο προς βοήθεια των ανθρώπων, ώστε να ενισχύει την πίστη των ανθρώπων και προς σωτηρία των ψυχών. Και εν ζωή που είναι και με το θάνατον έχουν παρησία στο θρόνο του Θεού. Και στο Άγιον Όρος υπάρχουν άγνωστοι προς εμάς και τώρα Άγιοι Πατέρες που από τις προσευχές τους και την Αγία Ζωή του ο Θεός αναβάλει την τιμωρία του προς εμάς. Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ πώς? Σωστά. Πολύ ωραία, ναι. Α, σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Όχι εγώ, ο Θεός. Και Άγιες Μητέρες υπάρχουν, αδερφές, οι οποίες κάνουν αποστολή. Οι γέροντες είναι οι σύγχρονοι μαθητές, πιστεύω, του Χριστού. Σας θα λέω και απλά πως θα αισθάνομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι, έχουμε ένα τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είναι πολύ ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αφού ο Χριστός είναι η αγάπη, γιατί κατηράστηκε φυσική? Γιατί κατηράστηκε, δεν σας ακούσα. Φυσική. Φυσική. Α, φυσική. Ναι. Να σας απαντήσουμε. Βεβαίως. Να κλείσω τη γραμμή. Ναι, παρακολουθήστε, εμείς θα δώσουμε απαντήσεις όλα τα ερωτήματα. Ναι. Ωραία. Εάν δεν έχουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο, να προχωρήσουμε και περιμένουμε τηλεφωνήματά σας. Η φυσική είναι ένα συμβολικό, όπως το λέει και το Ευαγγέλιο, που αφορά στη συναγωγή των Ιουδαίων, η οποία δεν είχε καρπούς. Δεν είχε καρπούς. Και ένα δέντρο όταν δεν έχει καρπούς, ο δεντροκόμος, αυτός ο καλλιεργητής, ας πούμε, το παραφυλάει. Σου λέει: δεν έκανα αυτή τη χρονιά αυτό το δέντρο καρπούς. Δεν έκανε τη δεύτερη, δεν έκανε την τρίτη. Το βγάλουμε για να μην πιάνει το τόπο, να βάλουμε κάτι άλλο. Γιατί το δέντρο αυτό σκουλίκια σαν οι ρίζες του και δεν μπορεί να βγάλει. Επομένως η σικιά ήταν συμβολικό αυτό που έκανε ο Χριστός και καταράστηκε τη σικιά, διότι ήταν καταραμένη η συναγωγή των Εβραίων, η οποία θα τον έστελνε στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν η σικιά είναι ο τύπος της εβραϊκής συναγωγής. Δεν είναι το ίδιο το δεντράκι, δηλαδή δεν έφταγε τίποτα το δεντράκι, αλλά την πλήρωσε για να δουν οι μαθητές ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται πια τους Εβραίους στη συναγωγή των Εβραίων. Έχουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Ζούμε στον έσχατο καιρό. Μάλιστα. Δεν είναι. Σωστά. Ναι. Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας πάρει. Βεβαίως.
αυτή είναι η μέρα του Κυρίου που θα φύγουμε και μετά συμβαίνουν όλα καταστροφή στη γη. Ναι. Πολλοί φοβούνται να το πούνε αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρω, είμαστε στην Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία είναι το κέντρο της πίστης. Έτσι. Γιατί να μην λένε στον κόσμο ο Κύριος έρχεται. Βεβαίως και το λένε. Αυτό δεν τα είναι... ακούω ποτέ. Α, βεβαίως. Καλά. Ωραία, να είστε καλά. Θα... Ναι, κλείσα, μιλήστε εσείς. Ναι, έχουμε κάποιο τηλέφωνο, θα σας απαντήσουμε, καταλάβουμε, γιατί πρέπει να γίνονται σύντομες εισηγήσεις για να μπουν όλοι οι φίλοι να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα, ακόμη μιλάω. Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Γεια σας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπατε πριν με την Πυθία και τον Απόλλωνα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να το αναλύσετε, αν γίνεται. Ναι. Αν να το αναλύσουμε εμείς, για εσείς, θέλετε. Όχι, θέλω να. Γιατί δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Επειδή ο προηγούμενος κύριος που πήρε και μιλήσει το θέμα είπε ότι μπορεί ενδεχομένως να ήταν δαίμονας ή λάθος κατάλαβα εγώ. Ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη ότι ναι. πίσω από τα λίθινα ή πέτρινα γάλματα των ειδωλολατρών, των αρχαίων, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες ειδωλολάτρες, όλοι οι λαοί ήταν σχεδόν, εκτός από τους Εβραίους οι οποίοι είχαν μια ανοίξη περί του πραγματικού Θεού και σκοτώνανε και τους προφήτες οι οποίοι τους τα λέγανε. Οι περισσότεροι άλλοι προσκυνάγαν τα είδωλα και στην Αίγυπτο προσκυνάγανε τα ζώα, τις γάτες, τους σκύλους, τους κουκουβάγες, βλέπουμε όλα αυτά, τους λύκους κλπ. Ο άνθρωπος είχε ξεπέσει δηλαδή σαν νοητική κατάσταση και προσκυνούσε τα είδωλα. Και λέγανε τότε οι αρχαίοι και οι πρώτοι χριστιανοί ότι μέσα στα είδωλα κρυβόντουσαν δαιμονικά πνεύματα τα οποία μιλάγανε και τους κοροϊδεύανε. Δηλαδή τους λέγανε πράγματα, αυτοί τα ακούγανε, τα πιστεύανε, διότι ξέρετε, ο δαίμονας μπορεί να, όπως μας είπε και η κυρία, ότι άκουσε μια φωνή μες στο μυαλό της. Είναι εμπειρία πολλών ανθρώπων να ακούνε πραγματική φωνή. Έτσι. Ναι, να ακούνε πραγματική φωνή. Ο δαίμονας μπορεί να μιλήσει και στον άνθρωπο. Πρέπει να κάνουμε διάκριση και να καταλάβουμε αν αυτή η φωνή προέρχεται από τον Θεό ή από τον Σατανά. Αν προέρχεται από το καλό πνεύμα ή από το κακό, όπως με ρώτησε μια κυρία. Βεβαίως υπάρχει και καλό και κακό πνεύμα. Το καλό πνεύμα είναι του Θεού, το κακό είναι του Σατανά. Ναι. Ας ακούσουμε άλλο τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, κυρία Τζακλή. Καλησπέρα σας. Να είστε πάντα καλά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Βλέποντας και την ειδικότητά σας του ιατρού, ήθελα να ρωτήσω. Σχετικά με το θέμα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό με το εμβόλιο της γρίπης και τα λοιπά που λένε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και ότι μπορεί να είναι μια ενέργεια ανθρώπων με δαιμονικούς σκοπούς, δηλαδή φθοράς κατά του ανθρώπινου γένους. Σε συνάρτηση με την ιδιότητά σας και σαν γιατρού, αλλά και ταυτόχρονα μιλώντας και για σατανικές ενέργειες, αυτό πόσο ευσταθεί ή όχι, αν ναι ευσταθεί ή όχι. Θα σας απαντήσουμε τώρα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είδατε τηλέφωνο. Να σας απαντήσουμε. Εγώ θα έλεγα, θέλετε να απαντήσετε. Όχι, πείτε για το εμβόλιο, επειδή δεν είναι ειδικότητά σας. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ό,τι μας λένε τώρα και εμάς τα γιατροί, και ότι δεν υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη για το εμβόλιο. Ευτυχώς ξεφούσκωσε το θέμα αυτό των χείρων, της γρίπης των χείρων. Και όπως βλέπουμε, δεν έχει επέκταση και σε άλλες, και στην Ευρώπη δεν έχει. Αν το ξέραμε, αν είχε πολλά θύματα κλπ. Είναι μια κοινή γρήπη δηλαδή, που μάλλον έγινε από εταιρείες, βοηθούμενες από αυτό το πνεύμα της οικονομίας, του να βγάλουμε λεφτά εις βάρος των ανθρώπων, κάνοντάς το πανικό, ας πούμε, του αλουνού, να του πάρουμε τα χρήματα για να κάνει τα εμβόλια. Ναι, έχουμε και άλλο τηλέφωνο. Ναι, έχουμε τηλέφωνο, να σας ακούμε. Ναι, μας ακούτε. Εμένα με ακούτε, εγώ μιλήσω. Μάλιστα. Βεβαίως. Με ακούτε. Ναι. Βεβαίως. Εγώ να μιλήσω. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, χαίρετε κύριε. Βλέπω τώρα, άνοιξα, σας παρακολουθώ από καιρό, βλέπω τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και έχω πάει και τα έχω δει αυτά. Είναι του Ραφαήλ, είναι στην αίθουσα συνεδριάσεως του Αγίου Πέτρου, το ξέρετε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Είμαι έξω από μια ριζάρι, από κάποια σχολή ιερατική και έρχομαι σε επαφή κάθε μέρα με τα Ελληνόπουλα που θα δικτυώσουν αύριο την κοινωνία μας, ως ιερείς. Και ήθελα να μάθω, δεν ελέγχονται αυτά τα παιδιά, τα ερωτώ. Και όταν τους λέω για τον Πλάτο, τον Αριστοτέλη, τον Μπεγάλεξο και τα λοιπά, μου μιλάνε στερεότυπα, τα περισσότερα, ότι αυτοί κύριοι απαξιούμε να τους συζητήσουμε, γιατί είναι ομοφιλόφιλοι και δωρολάτρες.
Έτσι λένε τα παιδιά, έτσι τα διδάσκουν. Και θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια προστασία στην ελληνική κοινωνία. Να λένε τους ανθρώπους, γιατί εγώ είμαι στη Γερμανία μηχανικός και πάνε χρόνια και υποκλίνονται όλοι μπροστά. Το ξέρουμε. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, αν έχετε παρακολουθήσει τις εκπομπές μας, εμείς εξυμνούμε την φιλοσοφία και ουσιαστικά ποτέ δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο. Το ξέρω. Εγώ είμαι διδάκτορ της φιλοσοφίας, γράφω φιλοσοφία, τα άρθρα μου είναι πάνω στη φιλοσοφία και στη θεολογία, άρα δεν θα μπορούσα ποτέ, επειδή αγαπώ τη φιλοσοφία και τον Πλάτο και τον Αριστοτέλη, να κατηγορήσω. Τώρα στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κύριε, θα σου πω μόνο τούτο. Έχω ντοκουμέντα, έχω γράψει και βιβλία και τώρα γράφω κι άλλο βιβλίο. Καθηγητές της θεολογίας εκπαιδεύονται σαν τι να σου πω, μίσος εναντίον κάθε αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και όταν τους λέω, γιατί καταστρέψατε τους ναούς. Έχετε δίκιο. Και ξέρεις μου απαντάνε, αυτά τα δαιμόνια και αυτοί που τα κατέστρεψαν ήταν άγιοι. Εάν σήμερα σε εκκλησίες υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τι να πω, και όταν πήγα στον Άγιο Γεώργη του Χαλανδρίου που πιανόταν και όταν τους είπα, γιατί κάνετε ζωγραφική, γιατί δεν πάτε και να ένα σοφό μαζί με το αυτό, ξέρεις τι μου απάντησαν, κύριε, με έδιωξε ο παπάς από μέσα, ο Άγιος Γεώργιος του Χαλανδρίου. Μπορώ να σας δώσω και το τηλέφωνο μου και μου είπαν είσαι δωδεκάδος, δωδεκάδος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τους είπα το εξής, αφού νευρίασα. Εγώ δεν είμαι, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Και του λέω, κύριε, κάλιο να πιστεύω σε κάτι που πιστεύαν οι προγονείς μας του Τραμμάδου, παρά όλο έχετε γεμίσει όλους. Θα απαντήσουμε, που... γιατί ξέρετε, πρέπει να απαντήσουμε και σε ερωτήματα, έχουν και άλλα τηλεφωνήματα. Ξέρω, είναι δύσκολο να προσπαθήσουμε. Μέσα σε όλα, σε αυτή την ώρα απαντήσουμε σε όλα αυτά. Να είστε καλά, πάντως σας ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο και προχωρώντας κύριε Τσακλή λίγο να αποκωδικοποιήσουμε ναι. Λίγο... Υπάρχει μεμονωμένο αυτό το φαινόμενο ότι βρίζουμε τους ερευνητές. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Σαν ομοφιλόφιλους, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Ο Πλάτωνας και ήταν πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι και δεν είχαν καμία σχέση με ομοφιλόφιλους. Ούτε ο Σοκράτης είχε καμία σχέση. Αν διαβάσετε εκεί θα δείτε ότι δεν είχε καμία σχέση. Ακούσουμε τηλέφωνο και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Ορίστε. Σας ακούμε. Α. Ωραία. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Πριν πάρουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο, να ναι. Πούμε λιγάκι πολύ επιγραμματικά, γιατί δεν υπάρχει πολύ χρόνο και στα ερωτήσει που θέσαμε οι τηλεθεατές. Πρώτον. Λοιπόν, για τη σοικία απαντήσαμε. Ωραία. Και το καλό και το κακό ουσιαστικά και το δώσαμε απαντήσεις. Υπάρχει το καλό πνεύμα και το κακό πνεύμα. Το καλό πνεύμα είναι το πνεύμα του Θεού, της Αγίας Τριάδας, των Αγίων, της Παναγίας μας. Είναι το καλό πνεύμα των σωστών ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων, των Αγίων, όπως είπαμε προηγουμένως, Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος, Άγιος Νεκτάριος και όλα αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι μας. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το καλό πνεύμα και το κακό πνεύμα το αντιπροσωπεύει ο Σατανάς και οι δαιμονοποιημένοι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι τον υπακούν και κάνουν τα κελεύματά του. Δηλαδή ακούνε τις οδηγίες του Σατανά και πράττουν το βίο τους σύμφωνα με τις σατανικές επιταγές. Αυτό είναι φανερό, δηλαδή ότι ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος είναι η αρχή του κακού. Από τον Παράδεισο, αν δείτε, αυτός έβαλε πρώτα την πρώτη σφήνα στους ανθρώπους και τους έδιωξε τον Παράδεισο. Γι' αυτό και δεν συγχωρείται ο Σατανάς, διότι είναι εφευρέτης του κακού. Ενώ ο άνθρωπος είναι κατόπιν εισηγήσεως έγινε κακός, δεν ήταν αφεαυτού, δηλαδή δεν ανακάλυψε την αποστασία, δεν την έκανε μέσω του εαυτού του, αλλά μέσω της συνεργίας του δαίμονα. Γι' αυτό και συγχωρείται ο άνθρωπος και έχει ισόβια την μετάνοια και τη συγχώρεση από τον Θεό. Βέβαια, μόλις πεθάνουμε τη στιγμή του θανάτου, σταματάει και το καλό και το κακό για τον άνθρωπο. Σίγουρα. Δεν δέχεται επιρροές ούτε από το πνεύμα του διαβόλου, ούτε από το πνεύμα του Θεού, αλλά μένει σε μια πάγια κατάσταση που θα κριθεί από τον Θεό. Θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Άρα, βλέπουμε λοιπόν το καλό και το κακό δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι κάτι αόριστο, είναι συγκεκριμένες οντότητες, είναι υπάρξεις που ουσιαστικά στην καθημερινότητα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, όταν προσπαθούμε να κάνουμε καλές πράξεις, αγαθές πράξεις, να βοηθήσουμε έναν φτωχό, πολλές φορές έχετε στην άνθρωπό μας έχετε το κακό πνεύμα και μας λέει ότι δεν είναι σωστό το που κάνεις, μήπως αυτός είναι ψεύτης και πολλά άλλα. Και προσπαθούν να μας αποτρέψουν από το καλό. Άρα το ζούμε στην καθημερινότητα, είναι κάτι που το βιώνουμε. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης για το θέμα του Αγίου Πνεύματος, ουσιαστικά πολύ σωστά αυτά που είπατε, συμφωνώ και παυξάνω, από εκεί και πέρα θέλει να δείξει ουσιαστικά ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Γιατί πολλές φορές είναι το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικότητας, είναι Θεός, δεν είναι κάτι το υλικό ούτε μαγικό.
αόριστο κάτι που πολλές φορές δεν το συγκεκριμενοποιούν, είναι Θεός και θέλει να δείξει την σημασία του Αγίου Πνεύματος και αυτό όπως εμφανίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μέσα από το Φιλιόκβε ουσιαστικά δεν έχει την ίδια αξία και την ίδια το ίδιο ισχύ το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε τηλέφωνο, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Τα συγχαρητήριά μου για το κουράγιο σας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον γιατρό της... Ναι, τον κύριο Τσακλή, ναι. Αναφερθήκα τρία πραγματάκια να ρωτήσω. Ναι. Το πρώτο είναι σχετικά με τις ειδωλολάτρες. Ναι. Αυτή τη στιγμή η χριστιανική θρησκεία λατρεύει τις εικόνες. Δεν είναι ειδωλολατρεία γι' αυτό? Θα σας απαντήσουμε. Αυτό θέλετε μόνο? Ναι, ναι. Θέστε τα ερωτήματα και θα σας απαντήσουμε. Ναι. Εικόνες. Η δεύτερη ερώτηση είναι μια που αναφερθήκατε στον Σατανά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχει επίσημη θρησκεία ο σατανισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Εγώ η δική μου γνώμη είναι ότι το θείο χρειάζεται το αντίθετό του, το οποίο είναι το καλό, δηλαδή αν το θείο το θεϊκό είναι το καλό, αναγκαστικά χρειάζεται και το κακό. Λοιπόν, γι' αυτό το ένα βοηθάει το άλλο. Και μια τρίτη και τελευταία ερώτηση, πότε πιστεύετε, αγαπητοί κύριοι, ότι ο άνθρωπος θα φτάσει στο επίπεδο να εκπολιτιστεί πλήρως, που να μην χρειάζεται τις θρησκείες και τις πολιτείες του θείου? Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ωραία, να είστε καλά. Πολύ. Να απαντήσουμε πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζουν πάλι χρονικά. Λέω, ναι, πολύ γρήγορα μια κουβέντα, λέτε και εσείς και θα το συνεχίσουμε την άλλη πέμπτη. Λοιπόν, για τις εικόνες. Αυτό το λένε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Δίχως να λέω ότι εσείς είστε μάρτυρες του Ιεχωβά, αλίμονο. Το λένε. Λένε τι είναι αυτά, χαρτιά είναι. Δεν είναι τίποτα, χαρτιά είναι. Λες όμως τον Ιεχωβά, σε παρακαλώ, φέρω μια εικόνα από το παιδί σου ή τη γυναίκα σου, να την εσκίσω. Αφού είναι ένα χαρτί, θα σου το πληρώσω. Πόσο κάνει? 10 ευρώ, 5 ευρώ, πάρε 5 ευρώ, να τη σκίσω. Ή να την πετάξω κάτω, ή να την ποδοπατήσω. Όχι, λέει. Γιατί? Γιατί είναι το πρόσωπο του παιδιού μου και τη γυναίκα μου. Έτσι ακριβώς και εμείς έχουμε τα πρόσωπα των Αγίων μας. Δεν είναι ξύλο. Ένα ξύλο, το ξύλο δεν κάνει τίποτα, δεν έχει καμιά αξία. Η εικόνα όμως η ζωγραφισμένη είναι πολύτιμη γιατί απεικονίζει κάτι το ιερό για μας, όπως είναι στα συγγενικά μας πρόσωπα. Δεν ξέρω αν με αυτό μπορώ να σας δώσω έτσι κάτι αντίστοιχο, να καταλάβετε ότι οι εικόνες έχουν αξία από το εικονιζόμενο που είναι πάνω. Όχι από το ξύλο και το ασήμι που έχουν και οτιδήποτε, αλλά το εικονιζόμενο αυτό μετράει. Γι' αυτό ο άνθρωπος προσβάλλεται αν πατήσει κάποιος την εικόνα, αν την πετάξει ή αν τη σκίσει ή αν την ποδοπατήσει. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Είναι το πρότυπο, δηλαδή η τιμή πηγαίνει, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν φυλάμε μια εικόνα, φυλάμε μέσα στην ψυχή μας, στη φαντασία μας, όπως θέλετε πέστε το, φυλάμε τον ίδιο τον Άγιο που τον αγαπάμε. Γιατί είναι αδελφός μας, γιατί μας έδειξε πώς πηγαίνουμε στην αιώνια ζωή και είναι φίλος του Χριστού. Mm-hmm. Σαν φίλο του Χριστού λοιπόν αγαπάμε τους Αγίους, δεν τους λατρεύουμε προς το Θεό, τους τιμούμε επειδή είναι κοντά στο Θεό και τους τιμάει ο Θεός. Ό,τι τιμάει ο Θεός θα το τιμήσουμε και εμείς. Και το, κάτι άλλο τώρα πολύ περίεργο. Λένε οι Προτεστάντες και οι διάφορες αιρέσεις, ξέρω εγώ δεν θέλω τώρα να πω για τις αιρέσεις και λοιπά, είναι άλλη ώρα. Λένε το εξής. Μα η Παναγία λέει, πού γράφει το Ευαγγέλιο, ότι είναι τόσο υπεραγία κλπ. Μα χρειάζεται να στο γράψει το Ευαγγέλιο ένα πράγμα που είναι αυτονόητο? Πες ότι πας ένα ανάκτορο. Και είμαστε στην παλιά εποχή των βασιλέων. Και σου λέω: Βασιλιά, από εδώ η μητέρα μου. Τι θα του πει? Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα η μάνα σου. Μια γυναίκα, μια κοινή γυναίκα. Εμεί μπορεί να δω εσένα. Έτσι του πει. Για θα πει: Θα δώσει τιμή και στη μητέρα του βασιλιά. Έτσι και εμεί δίνουμε τιμή στη μητέρα του Θεού μα, του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί είναι αυτή που τον εγέννησε, αυτή που τον έφερε στον κόσμο. Είναι δυνατόν να μην έχουν σχέση και να μην είναι ιερό πρόσωπο? Πώς τα βλέπουν αυτά τα πράγματα? Σίγουρα. Ναι, ωραία. Θα απαντήσουμε και την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί ο χρόνος πάλι μας πιέζει. Ναι. Σημειώστε το και να συνεχίσουμε την άλλη Πέμπτη. Ναι. Περίπου, λίγο απαντήσαμε. Να απαντήσαμε σε όλα τα ερωτήματα, ήταν πολλά τα τηλεφωνήματα. Σας ευχαριστούμε τη δική σας στήριξη. Υπενθυμίσω στο σημείο αυτό μόνο μια κουβέντα και κλείνουμε, ότι ο κ. Τζακλής έχει δημιουργήσει πολύ ωραία DVD, έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Κ. Τζακλή, πείτε και το τηλέφωνο. Ναι. 210. Υπάρχουν και τα CD, υπάρχουν και τα CD τα οποία είναι με το Ευαγγέλιο, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Και τα πατερικά κείμενα. Όποιος θέλει, ας έρθει σε επαφή με το τηλέφωνο 380-55-39. Πολύ ωραίο βιβλίο, πρωτότυπο, το οποίο πραγματικά, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα θέματα αυτά της φιλοσοφίας, έχω διδακτορική διατριβή, έχω γράψει 5 βιβλία, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σίγουρα
το προτείνω αναπιφύλακτα και θα το παρουσιάσουμε και την ερχόμενη Πέμπτη. Κλείνοντας λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, εμείς είμαστε κοντά σας κάθε Πέμπτη. Στις 12 η ώρα το βράδυ μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες Πέμπτης στην εκπομπή. Πείτε μας, κύριε Τζαλή. Ελάχιστα μόνο για να συμπληρώσουμε λίγο το Ευαγγέλιο, που λέει ο Χριστός: Ευχαριστώ, Πάτερ, πάντσο δε κυβερνήτη του ουρανού και της γης, διότι απέκρυψες τις μυστηριώδεις ουράνιες αλήθειες από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι σοφοί και συνετοί και τις φανέρωσες σε απλούς και ταπεινούς ανθρώπους. Αυτό μόνο ήθελα για να κλείσουμε έτσι λίγο. Να κλείσουμε λοιπόν με το λόγο του Ευαγγελίου. Ο λόγος του Ευαγγελίου που είναι η πηξίδα στη ζωή μας και όλοι οι μεγάλοι γέροντες που αναλύσαμε στη σημερινή εκπομπή. Στις 12 λοιπόν σήμερα το βράδυ, αγαπητοί τηλεθεατές, μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες Πέμπτης στην εκπομπή, στις 15 του μηνός της προηγούμενης Πέμπτης, μαζί με τον κύριο Ατζακλή που παρουσιάσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή στοιχεία για το θαύμα. Κλείνοντας λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα μέσα από τη συχνότητα του καναλιού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.